Την ώρα που ο κόσμος βιώνει ένα σοκ από το θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ακόμη παραδώσει τη σωρό του Ρώσου επικριτή του Πούτιν στην οικογένειά του. Μάλιστα, η μητέρα του αδικοχαμένου πολιτικού μετέβη στο σημείο που τις υπέδειξαν οι αρχές, αλλά η σωρός του είναι άφαντη, προκαλώντας έτσι την οργή της οικογένειας αλλά και των αγαπημένων του ανθρώπων. Ο Αλεξέη Ναβάλνη δολοφονήθηκε. Ο θάνατός του επλήθε στις 16 Φεβρουαρίου στις 2 και 16 το μεσημέρι τοπική ώρα, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση στη μητέρα του Αλεξέη. Η δικηγόρος και η μητέρα του πήγαν στο Σάλεχαρντ για να λάβουν την επίσημη ενημέρωση. Απαιτούμε να παραδοθεί η σωρός του Αλεξέη Ναβάλνη στην οικογένειά του άμεσα. Όλος ο δυτικός κόσμος και όχι μόνο δείχνουν τον Πούτιν πίσω από το θάνατο του 47χρονου Ναβάλνη, την ώρα που οι ρωσικές αρχές είπαν στη μητέρα του ότι ο γιος της πέθανε από το σύνδρομο ευνίδιου θανάτου. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας καταστέλουν άγρια οποιαδήποτε απόπειρα διαδήλωσης ή τιμητικής πορείας για τον Αλεξέη Ναβάλνη, προχωρώντας σε εκατοντάδες προσαγωγές και δεκάδες συλλήψεις.